Τι ζώδιο! Με τρέλανε η Καζόλα. Τι ζώδιο σε πελάγει. Θα σου δώσω δύο ευκαιρίες. Στις 12, εντάξει, είναι καλό το ποσοστό. Θες δύο. Α, η κοπέλα θα μου κάψει τον εγκέφαλο. Δεν ξέρω τι είναι καμένος ήδη. Κοίταξε, θεωρώ ότι είσαι λιοντάρι. Είσαι. Όχι, δεν είμαι. Α, πολύ καλά πάμε. Μας κοροϊδεύει η HR. Επειδή λόγω της... Εγώ καιρός. Όχι. Στο λιοντάρι ήσουν λίγο πιο κοντά. Α, είμαι Σκορπιός είσαι... και τσιμπάω. Σκορπιός είσαι. Τι τη φέρατε εδώ ρε το σκορπίνα. Σκορπιό με. Σκορπιός με. Να το πω. Θα το αντέξεις. Όχι. Αλλά πες το. Σκορπιό. Όχι, όχι. Γιατί τη βάλατε στο Survivor. Πώς γλιτώσαν από το δηλητήριο. Γιατί. Α, είσαι και σκορπίνα. Διπλή σκορπίνα. Είμαι διπλή Νίκο μου. Και Νίκο μου, διπλό, πελαγία μου. Το διπλό είναι ότι ξέρεις πότε να το πετάξεις. Εκεί άμα το πετάξεις, τελείωσε. Ναι, Κωνσταντίνε, χτύπατο το θέλει η πελαγία τώρα. Δεν μπορούμε, δεν μπορώ να τη σώσω. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι στρατηγικής τώρα, μόλις κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, στρατηγικής τι εννοώ. Παρατηρήτρια, έχει σηκωμένη την ουρά ο Σκορπίνα και κάνει βούρα για να δει πότε θα χτυπήσει. Εξ αρχής, από την πρώτη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι και συστήθηκα, είπα ότι εγώ στο Survivor θα προχωρήσω με το μυαλό μου και τη στρατηγική μου. Γιατί... Πολύ σωστή. Πρώτον, γνωρίζω τον εαυτό μου, οπότε δεν μπορούσα να πω ότι έρχομαι αγωνιστικά. Δεν είμαι ούτε πρωταθλήτρια ούτε αθλήτρια. Okay. Οπότε δεν ήταν κάτι κρυφό και δεν θεωρώ ότι η στρατηγική έχει και αρνητικό πρόσημο. Έχω κολλήσει λίγο, είναι πολύ όμορφη. Χίλια συγγνώμη, αλήθεια. Ευχαριστώ έχω... πάρα πολύ, με ετοιμάς. Όχι, σε θυμάμαι, είναι αλήθεια. Έχω κολλήσει και κάνει κάτι που σε μαγνητίζει. Άχω Μαρτίκας, είχε δίκιο, παιδιά. Άκου που θα φτάσουν αυτό Μήπως που θέλω. Μήπως ήταν ερωτευμένος μαζί μου ο Μαρτίκας και έχει φάει τόσο αιμονή. Ρε, εσύ είναι πολύ πιθανό. Τι να σου πω, δεν σου έχει τύχει, δεν σε ερωτεύονται Μήπως... εύκολα. Έλα, πελαγία, έλα. Εντάξει, εντάξει. Μην με λες εντάξει τώρα. Τόσο αιμονή και αφού έχω φύγει. Μα σου λέει δηλαδή... τι φοβάται, μήπως τελικά εκεί πέρα η Σοφιάνα και η Ασημίνα, αν θα αντέξουν, τι θεωρείς. Θεωρώ ναι. ότι θα αντέξουν. Μήπως φοβάται, μήπως συνεχίσει η επανάσταση δική σου. Μπορεί να έφυγε ο εγκέφαλος, αλλά άφησε εκεί πέρα. Δεν έχει καταλάβει ότι η πραγματική επανάσταση όμως είναι εδώ έξω. Έγινε, έγινε. Οπότε τώρα που έφυγα, κινδυνεύει περισσότερο. Τώρα έχει να κάνει αγώνα ολόκληρο.